Καλησπέρα σας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την σύμβουλο του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαριλένα Σούκουλη-Πηλιάλη, η οποία επισκέφτηκε την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων σήμερα Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου. Καλησπέρα κυρία Σούκουλη. Καλή σας εσπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρούλα. Να είστε πάντα καλά και καλό απόγευμα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να μας πείτε σήμερα που κάνατε αυτή την επίσκεψη Αγίου Θεοδόρου, πώς είδατε την πορεία των εργασιών? Βεβαίως. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κλιματική κρίση μας έχει φέρει φαινόμενα που δεν είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Κάποτε τα λέγαμε ακραία, δυστυχώς όμως πια είναι φαινόμενα που τα βλέπουμε και θα τα βλέπουμε πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν μετά το 18 τις πλημμύρες εκείνες τις καταστροφικές και για την περιοχή μας από τον Ζορμπά, το Υπουργείο έδωσε μία μελέτη σε συνεργασία με την Ολυμπία Οδό έτσι ώστε να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή ανάντι της Εθνικής Οδού. Επισκέφτηκα λοιπόν σήμερα με τον Αντιδήμαρχο των Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Σπύρο Ράτη, την περιοχή πάνω από την Εθνική Οδό, όπου γίνονται τα έργα. Που είναι κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου. Είναι παράλληλα με την Εθνική, με την Εθνική Οδό από την πάνω μεριά. Από την πάνω πλευρά, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ανάντι. Κατάντι είναι και εκεί να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Από την περιφέρεια θα δούμε πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και από τη μεριά μου και με την περιφέρεια αλλά και με το Υπουργείο, με τον κύριο Καραγιάννη, τον αρμόδιο υφυπουργό, όπου και ως Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και παρακολουθούσε το έργο των αντιπλημμυρικών έργων πάνω από την Εθνική Οδό. Θέλω να δούμε λίγο τι θα κάνουμε και κάτω. Απέκτησα λοιπόν μία εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και της ανάγκης για συγκεκριμένες μελέτες όπου θα μας δημιουργήσουν έργα τα οποία δεν θα μας κάνουν πάλι θεατές φαινομένων τόσο δυσάρεστων όπως στο παρελθόν. Θυμάστε ότι πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε περιουσίες, επιχειρήσεις. Και με τον Ζορμπά και με τον Γυριώνη και με τα δύο. Αυτά. Σωστά βεβαίως και με τον Γυριώνη. Και θέλουμε λοιπόν να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα, οπότε τα έργα τα παρακολουθούμε, ολοκληρώνονται. Το έργο από την πάνω μεριά του δρόμου ανάντι που λέμε της Εθνικής Οδού πηγαίνει με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Για μας είναι στοίχημα να ολοκληρωθεί και η μελέτη μέσα σε αυτόν τον χειμώνα και των έργων που πρέπει να γίνουν κατάντι. Κάτω, δηλαδή από την Εθνική Οδό και να έχουμε πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα που προσδοκούμε. Κυρία Σούκουλη, εσείς είστε και πολιτικός μηχανικός έτσι κι αλλιώς και σίγουρα είναι η ειδικότητά σας αυτή. Θα ήθελα να μου πείτε, αν σας είναι εύκολο και γενικά, τι γίνεται και με το σχήνο. Γιατί προσφάτως είχαμε πάλι περιπέτειες και με... Σωστά και επισκέφτηκα και τον Σχήνο την περασμένη Τρίτη. Την προηγούμενη εβδομάδα, σωστά, ναι. Ακριβώς. Εκεί τι γίνεται? Μίλησα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα ελληνικά πετρέλαια που έχουν αναλάβει να βγάλουν την εργολαβία για τα κορμοδέματα, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εργολαβία, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να κρατήσουν το βουνό. Το βουνό κατέβηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με όλα αυτά τα φερτά. Και παραλίγο να θρυλήσουμε και θύμα. Ναι, το γνωρίζω πολύ καλά. Ενημερώθηκα και από τον πρόεδρο εκεί της κοινότητας, τον κύριο Δημήτρη Λάμπρου. Και τους ανθρώπους που ήταν εκεί από την Μαυρολίμνη. Ναι. Και οπωσδήποτε η εργολαβία αυτή πρέπει να ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη το απόγευμα, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Ναι. Και η ανάθεση του έργου θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή από τον ανάδοχο. Αν ξεκινήσει η εργολαβία που αφορά τα κορμοδέματα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα,
Ξέρετε πολύ καλά ότι η περιφέρεια, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής, κάνει το μεγάλο έργο του δρόμου Σχήνος Αλεποχώρη, που και αυτό είναι υψίσης σημασίας και είχε πάθει ζημιές πολύ πριν το 2014 και προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε, το παρακολουθούμε και αυτό. Έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει σε όποια έτσι γρανάζια έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του. Και πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά είναι βέβαια και τα έργα αποκατάστασης που προχωράνε και αφορούν και τις πυρκαγιές ακόμα και σε περιουσίες έτσι όπως αντιμετωπίσαμε το περασμένο καλοκαίρι και στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και στην περιοχή του Σχήνου. Ωραία. Δεν θα σας κουράσω ακόμη. Τελευταία μία ερώτηση που αφορά και αυτή το νομό Κορινθίας και εσείς Κορίνθια βουλευτής και τα λοιπά. Να μας πείτε λίγο για το νησμό. Τι γίνεται, πού βρίσκονται τα έργα της Διόρυγας στα Βρανία. Πραγματικά ένα εθνικής σημασίας έργο και γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι μελέτες του πολύ γρήγορα, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα έργο πρωτοποριακό αλλά και ιδιαίτερο για την χώρα, γιατί δεν συναντάμε κάθε μέρα τις μελέτες, δεν υπάρχει άλλο κανάλι στην χώρα παρά μόνο αυτό του ισθμού, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι μελετητές ολοκληρώσανε την μελέτη ως όφυλαν πριν λίγες ημέρες και θεωρώ ότι θα μπούμε στην διαδικασία της εφαρμογής της. Για μας αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο ισθμός είναι το δεύτερο σε επισκέπτες το αξιοθέατο στη χώρα μετά την Ακρόπολη, αλλά και η διέλευσή του, η διέλευση δηλαδή των καράβια μας να χρησιμοποιούν το κανάλι, για μας έχει ιδιαίτερη σημασία από οικονομικής άποψης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μας οι χρόνοι είναι πάρα 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 πολύ συγκεκριμένοι και απαιτητοί, έτσι ώστε να είμαστε συνεπείς σε όλα αυτά που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει κατά την διάρκεια της επισκέψεώς του στον Ισπό πριν λίγο καιρό. Κυρία Σούκουλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας αυτή μίνι συνέντευξη. Και ελπίζω το συντομότερο, όταν έχετε και στην ευκαιρία, να μπορέσετε να έρθετε εδώ στο στούντιο και να έχουμε μια έτσι φόλης της ύλης συνέντευξη και να έχετε και εσείς και τον κατάλληλο χρόνο. Θα χαρώ πολύ και εγώ θέλω με την σειρά μου να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά επιτελείτε ένα δημοσιογραφικό έργο ποιότητας, που για εμένα αν ήξερετε πολύ καλά ότι η ποιότητα έχει τη μεγαλύτερη αξία.